Την ύπαρξη μυστικής αμερικανικής βάσης ελικοπτέρων στην Κύπρο αποκαλύπτει η έκθεση του State Department, την οποία φέρνει στο φως το ABC. Ένα δημοσίευμα που προκάλεσε σωρία ερωτημάτων αλλά και αντιδράσεων. Χριστόφορος Χριστοφή είναι εδώ μαζί μου. Χριστόφορε. Επρόκειτο στην ουσία μιλία για μια βάση ελικοπτέρων, η οποία με βάση τα έγγραφα λειτουργήσε στην Κύπρο μεταξύ 2013 και 2017. Το επιχειρησιακό πλάνο αφορούσε σε κένωση αμάχων, Αμερικανών υπηκών βεβαίως, από τον Λίβανο. Και αποκαλύπτεται ότι αυτή η βάση χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον μία φορά σε επιχείρηση που είχε να κάνει με τη Χερσόνησο του Σινά. 5 ελικόπτερα φιλοξενούσε και με πληρώματα 40 χειριστών και τεχνικών. Καλά, εμείς το μαθαίνουμε μετά που έκλεισε. Το μάθαμε μετά που έκλεισε με βάση την έκθεση που θα δούμε κιόλας, γιατί το κόστος, για το κόστος έγινε η όλη ιστορία. Είναι και η βγήκε έκθεση, μπροστά. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει λοιπόν ο ελεκτής, ο γενικός επιθεωρητής, αυτά τα χρήματα που είναι 18,5 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δηλαδή στο σύνολο 71 δισεκατομμύρια δολάρια, και θα δούμε και το επόμενο έγγραφο, είναι η σύσταση ακριβώς, πού πήγαν και για ποιο λόγο δαπανήθηκαν για αυτή τη βάση. Τι μας λέει η κυβέρνηση λοιπόν? Μας λέει ότι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο, ρωτήστε τους Αμερικανούς. Υπάρχουν και αυτοί που εμπλέκουν τη βάση με τις βρετανικές βάσεις στο νησί μας. Δηλαδή? Ότι οι βρετανικές βάσεις παραχώρησαν το έδαφος για τη δημιουργία αυτής της βάσης ελικοπτέρων. Συνομιλήσαμε με πηγές εντός των βρετανικών βάσεων, οι οποίες δηλώνουν επίσης άγνοια και περιορίζονται άτυπα στο να πούν ότι εμείς απλώς παρέχουμε διευκολύνσεις στη ΣΥΠΑ σε περίπτωση επιχείρηση. Σε ευχαριστώ, Χριστόφορε.